Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε στα νέα της επικαιρότητας, πάμε στην βαριά επικαιρότητα και ξεκινάμε με το θρίλερ που συνεχίζεται στα στενά του Ορμούζ, με το πλήρωμα των δύο ελληνικών τάνκερ, τα οποία έχουν ουσιαστικά δεσμευθεί. Καταληφθεί από τους φρουρούς επαναστάσεις. Επαναστάσεις και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι μεταφέρονται κάπου για να γίνει άντληση του φορτίου τους. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μίλτος Σακελάρης. Έλα Μίλτο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Μίλτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Νομίζω ότι αρχικά το πιο σημαντικό είναι πως οι Έλληνες ναυτικοί τα μέλη του πληρώματος των δύο δεξαμενόπλων είναι καλά στην υγεία τους. Είδαμε πως έχουν επικοινωνήσει και με τους συγγενείς τους, με τους οποίους έχουμε μιλήσει και εμείς. Ακούσαμε και τον πατέρα αλλά και την μητέρα του ενός εκ των Ελλήνων ναυτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, πως είναι καλά στην είναι υγεία. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Κατάφεραν να επικοινωνήσουν τελευταία φορά το Σάββατο, Μίλτο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Το Σάββατο είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Υπάρχουν αναφορές πως τους έχουν δώσει και κάποια κινητά τηλέφωνα πίσω. Φυσικά να πούμε πως έχουν μεταφερθεί στην στεριά. Έχουν μεταφερθεί επίσης και τα πλοία στα αερανικά χωρικά ύδατα. Είναι πάνω η φρουρή της Επανάστασης. Το λέγαμε αυτό και τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένας επίσημος φορέας της ιρανικής κυβέρνησης φρουρή της Επανάστασης. Φυσικά, να πούμε πως γίνονται όλες οι προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο για να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Τονίζουμε πως οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν στη δέσμευση των δύο πλοίων ως αντίπεινα για τα όσα είχαν γίνει με το ρωσικό πλοίο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν, ανοιχτά τις καρύς του και δεσμεύτηκε από τις ελληνικές δυνάμεις. Φυσικά, αυτό που τονίζουν σε όλους τους τόνους από την ελληνική κυβέρνηση είναι πως δεσμεύτηκε το πλοίο και όχι το φορτίο. Εκεί είχαμε την εισχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες με δικαστική απόφαση δικαστηρίου της Χαλκίδας έχουν πετύχει να προχωρήσουν στη μεταφόρτωση του ιρανικού πετρελαίου λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το ίδιο λένε ότι κάνουν και από το Ιράν. Πρέπει να πούμε ότι έχει κληθεί από τον κύριο Δένδια εσπευσμένα ο Ιρανός πρέσβης στο Υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσεις. Έχουμε αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το σημαντικό στην παρούσα φάση είναι να δούμε τι γίνεται με το πλήρωμα. Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, και εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε την κυρία Βεβαιάκη. Η κυρία Βεβαιάκη είναι μητέρα ενός εκ των παιδιών που είναι στο πλοίο. Ναι, ευτυχώς κατάφερα και μιλήσαμε μία φορά μόνο, δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Κάτι είναι και αυτό. Τι εικόνα σας έδωσε, τι σας είπε? Ήταν αρκετά τρομοκρατημένος και αγχωμένος με την όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι και ό,τι εύκολο μπορεί να συμβεί στον καθένα στη δουλειά του να εισέρθουν δύο ελικόπτερα με 18 ένοπλους. Ήταν δραματικά, ήταν αγχώδες, ήταν τρομακτικά μπορώ να πω. Γιατί δεν ξέρανε για ποιο λόγο γινόντουσαν όλα αυτά και ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Αισθάνθηκαν ότι κινδυνεύουν, δηλαδή εκείνη τη στιγμή φοβήθηκαν, τι σας είπε? Φυσικά και φοβήθηκαν. Δεν ξέρανε τι θα τους συμβεί από εκεί και ύστερα. Αλλά όταν τους μιλήσανε και τους είπανε ότι δεν θέλουμε να σας πειράξουμε, δεν θέλουμε να σας κάνουμε κακό, εμείς για άλλο λόγο ήρθαμε. Μας είπε ότι είναι όλα καλά, ότι δεν τους έχουν πειράξει, δεν τους ενοχλούνε, μόνο να μην, όπως καταλαβαίνετε, να μην ξεσηκωθεί κανείς. Μην κάνουν κινήσεις. Πότε θα απελευθερωθούν, σας είπε, υπολογίζουν, πότε θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια, τι λένε? Κανείς τους δεν ξέρει τίποτα και ούτε το λόγο δεν ξέρουν για ποιο λόγο έχει γίνει όλο αυτό. Επικοινωνία δεν υπάρχει μέσω δορυφόρου ή μέσω ίντερνετ. Και το τηλεφώνημα που μας έκανε ήταν από τον πρώτο μηχανικό από το τηλέφωνο του, ο οποίος ευτυχώς ο άνθρωπος και είχε μια κάρτα ίντερνετ αγορασμένη πριν ταξιδέψουν, γιατί ο δικός μου δεν έχει, δεν πρόλαβε να πάρει. Οπότε και εσείς κάπως ησυχάσατε. Ναι, ησυχάσαμε μόνο που ακούσαμε τη φωνή του, ότι είναι όλα καλά. Λοιπόν, οι πληροφορίες επαναλαμβάνουμε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος και των δύο πλοίων είναι καλά στην υγεία τους και περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως παρακολουθούμε και εμείς και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.